Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Δηλαδή, είχαν βέβαια τώρα στα παιδικά, αλλά αυτοί φασονόντουσαν πίσω από τις κάμερες, πήγαν και φασονόντουσαν. Είμαι η Madame Ginger, που γράφω συνταγές ουσιαστικά. Αυτό κάνω. Γράφω συνταγές και γράφω και σε ανθρώπους που ψάχνουν να φάνε καλό φαγητό, πού να το φάνε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ηθοποιός ή σεφ είναι. Α, είναι όντως σεφ ο άνθρωπος. Χίλια συγγνώμη, Γιάννη μου. Πάμε, λαρέ. Έλα, Baywatch, κόκκινο μαγιό. Μπομ, 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 μπομ. Πέρασα τη Στέλλα Μπεζεντάκου για την Πάμελα Άντερσον. Οποία ντροπή. Ήταν από το κουτί, από το μαγικό κουτί. Όχι, δεν ήταν από το μαγικό κουτί. Α, λοιπόν, Muppets Show έβλεπε ο μπαμπάς μου και τα έγραφε όλα σε βίντεο, σε βιντεοκασέτα. Αλλά εγώ δεν τα έβλεπα ποτέ, βαριόμουν πάρα πολύ. Ερωτοδικείο, ο Μάν καθόταν δεξιά από την δικαστήνα, ας πούμε. Δεν θυμάμαι όνομα, όμως πάλι. Γιούλη μας, ναι. Ηλιοπούλου. Μας, πάντα το, με το Γιούλη πάει πάντα το μας. Είναι η Γιούλη μας, η Γιούλη της καρδιάς μας. Καταρχήν, η αγαπημένη μου σειρά ever, ακόμα και σήμερα, μερικές φορές όταν τρώω το μεσημέρι που κάνω ένα break για να δω σειρά, μπορεί να βάλω ένα επεισόδιο παράδεκτο στο YouTube. Χαλακατεβάκης. Δεν έχω ιδέα. Παιδιά, δεν έχω ιδέα, θα πω στην τύχη Αρνή. Ποιος τον θυμάται αυτόν, τον θυμάται κανένας ποτέ. Έχει μία συνταγή για αυγά βραστά, τα οποία όμως βγάζεις τον κρόκο, το βάζεις σε μπολ με μουστάρδα και μαγιονέζα και μετά βάζεις αυτό το κρόκο μουστάρδα μαγιονέζα σε ένα κορνέ και γεμίζεις τα ασπράδια από τον αυγόν. Αυτό λέγεται αυγά μιμόζα. Είναι μία κόλαση. Φυσικά δεν είναι η συνταγή της Βέφας, αλλά η Βέφα το έμαθε στις νοικοκυρές των 90's. Κωνσταντίνου και Ελένης γουστάρω φουλ. Νικόλας. Yay. Λέω, μου σ' αγαπώ πάρα πολύ, τι θυμάμαι την εκπομπή, περίμενε. Μπουκιά και συγχώριο, ρε παιδιά, μπουκιά και συγχώριο. Πως με τις γιαγιάδες εκεί που πηγαίνανε, φτιάχναν τα κουνουπιδάκια τους αυτά, μαγειρεύανε τσούκου τσούκου, του δείχναν το λαδάκι, έτρωγε αυτός ο γλυκούλης. Την Αλάνα με τις πέτρες, λίγο πιο πάνω από τη Θηβών, αυτή που τώρα έχει γίνει εργοστάσιο παιχνιδιό. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια. Μπορώ να το πω όλο, από την αρχή στο τέλος, θα ξέρω απ' έξω. Με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Βαρβάρα. Από την Αγία Βαρβάρα στην Τραπετσόνα. Ένα βράδυ είχαμε θύσει στον Άι Διονύση. Με μια γκόμενα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Εντάξει, πρέπει να το κάνεις απότομα. Και μετά θέλω να γυρίσω στα παλιά. Δεν είμαι μαζό και τα σπάει όλα, γιατί είναι Θεός. Είμαι ο Δέσποινα Βανδύ, Γιώργος Λεμπέσης. Ένα 90's βίντεο κλιπ τρελό, εννοείται. Το παίζανε όλα τα κλαμπ τότε. Κλαμπ. Τι τρέχει ανάμεσά μας, γεννιέται ο ερωτάς μας. Λοιπόν, εντάξει, αγαπάμε πάρα πολύ Μίκη. Μου θυμίζει κάμπινγκ που έχω πάει με τους γονείς μου στο δημοτικό, όπου εγώ αγοράζω όλο το χειμώνα Μίκη και κόμιξ και το καλοκαίρι στο κάμπινγκ τα νοικιάζω στα άλλα παιδάκια. Αυτό, πολύ κακό παιδάκι μου, να, πολύ άτακτη. Αυτά είναι για τα παιδιά που ήταν στα 90s, στα late 90s όμως, είναι τα Pokémon. Εγώ δεν τα είχα τόσο τα Pokémon, παρόλα αυτά ξέρω ποιοι είναι. Μου θυμίζουν τον αδερφό μου, δηλαδή ο αδερφός μου, που είναι 6 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, με αυτά έπαιζε πάρα πολύ. Λοιπόν, και μετά έχουμε εδώ τις τάπες Pokémon που παίζανε τα παιδιά, τα θυμάμαι και στα πλοία το καλοκαίρι που καθότουσαν και σου πάγαν τα νεύρα με τις τάπες. Και αυτά είναι οι κάρτες που ανταλλάσσανε. 666. Τα φέρμπι με εκείνον τον παπά που έλεγε ότι αυτά είναι τα σατανιστικά κουκλάκια. Έχει ολόκληρο διάβολο μέσα εδώ. Τα φέρμπι επίσης πολύ, πολύ σπούκι, παιδιά. Αυτό το μάτι εδώ με την ψεύτικη του φλαρίδα, έτσι εδώ, πω πω χάλια. Κάτι μιλάγανε. Του μιλάς και σου απαντά. Δεν μ' αρέσανε, χάλια. Σίμψον. Αυτή είναι η μαμά από τους Σίμψον με το μαλλί αυτό το μπλε. Δεν ξέρω πώς τη λένε, παιδιά. Πάλι θα χάσω σήμερα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Μάτζι. Φανώς και έτρωγα Kinder Bueno. Ήταν η φάση μου το Kinder Bueno. Και βασικά είναι η φάση μου ακόμα, γιατί ακόμα τρώω Kinder Bueno.
Και επίσης είμαι μικρή. Παγωτό με μπουένο, ας πούμε. Τι πώς είναι, δηλαδή, είναι σαν τα στίξ, αλλά σε παγωτό. Πάντα με τα Kinder Bueno είχα την εξής βρώμικη σκέψη ότι θέλω να τα βάλω μέσα στην κατάψυξη. Μήπως το έχουν βγάλει και σε στίξ αυτό, αυτά τα στίξ, δηλαδή να είναι παγωμένα. Έλα, ρε φίλε. Όχι, εσύ. Αυτό καταρχήν να πούμε ότι το έχει σκεφτεί κάποιος. Κάποιος αρρωστάκιας. Θέλει να μας βασανίζει, έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα. Εφεύρε ένα αρκουδάκι. Αυτό το αντικείμενο έχει μέσα 15 μικροτσίπ τα οποία μιλούν.